νέων επιτρόπων, ανάμεσά τους και επίτροπο για την περιοχή της Μεσογείου με σκοπό την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. 401. Λαμβάνοντας 401 ψήφους εναντί των 360 που χρειαζόταν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν επανεκλέγεται στη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια δεύτερη πενταετή θητεία. Το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας βρίσκει την ίδια φανερά ανακουφισμένη. 401 votes in favor. You recall last time it was 8 votes above the majority, necessary majority. This time it's 41. So much better. And this sends a strong message of confidence. Συνομιλία της Ενωπίων του Ευρωκοινοβουλίου πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η Ursula von der Leyen ανέφερε πως πρώτη προτεραιότητα αποτελούν η ευημερία και η ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προανήγγειλε μεταξύ άλλων το διορισμό τριών νέων επιτρόπων, εκ των οποίων ο ένας θα έχει χαρτοφυλάκιο που σχετίζεται με την περιοχή της Μεσογείου, στην οποία ανήκει και η Κύπρος. Θα ασχολείται με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή, ειδικότερα στο ζήτημα του μεταναστευτικού. We need a common approach on returns to make them more effective and dignified, and we need to develop our comprehensive partnerships, in particular across our southern neighborhood. The Mediterranean region should get undivided attention. And this is why I will appoint a commissioner for the region. Την ίδια ώρα, σημειώνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της Ένωσης, όπως για παράδειγμα την υλοποίηση της πρότασης της Ελλάδας για δημιουργία κοινής ασπίδας αεράμυνας, εξήγηλε διορισμό επιτρόπου με σχετικό χαρτοφυλάκιο. Alors, je pense qu'il est temps de construire une véritable union européenne de la défense. Ενώ σημειώνοντας πως η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια στεγαστική κρίση, προανήγγειλε τον διορισμό επιτρόπου με άμεση ευθύνη για τη στέγαση. Μένουμε στο θέμα, συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο